κάτσουμε καλά, ούτε φρόντιες. Εσύ να ξεσηκώσουμε πέρα όλο το περιβάλλον. Κύριε Έμιλη και την Έμιλη. Μας έχετε βάλει άμεση, Έμιλη, έτσι. Έμιλη, έχεις πολύ θετική ενέργεια, βλέπω. Χρειάζεται. Έκανε η Lady Gaga. Πάμε, ναι, ξέρω τι έκανε. Βασικά έβγαλε καινούριο άρωμα η Lady Gaga και έκανε μια διαφημιστική καμπάνια τόσο προκλητική όσο και η ίδια. Να πούμε ότι η καμπάνια αυτή έδειχνε την ίδια όπως βλέπετε στη φωτογραφία με μικροσκοπικούς άντρες επάνω της. Πόπο. Και να πούμε και μια φοβερή δήλωση που έκανε ότι το άρωμά της θα μυρίζει σαν αίμα και σπέρμα. Είναι δυνατόν. Παιδιά, τώρα αυτό κατά πόσο θα είναι ωραίο. Κατά πόσο θα προσελκύσει αυτό, δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω. Άντε της Paris Hilton μύρισε σαν τσικλόφουσκα, να το πω. Ήταν έτσι χαριτωμένο και γλυκό. Της λέει την Gaga τώρα αίμα. Αίμα και σπέρμα. Ναι. Το αίμα μυρίζει. Όχι, παιδιά, το αίμα δεν μυρίζει. Εντάξει, να μην το αναλύσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα είναι και στα μαγαζιά. Είναι αιμοσταγής γυναίκα. Είναι αιμοσταγής. Γι' αυτό ακριβώς μάλλον λέει. Γι' αυτό μας αρέσει. Λέει την Gaga και είμαστε φαν. Τι άλλο έχουμε για την Lady Gaga. Λέει την Gaga, παιδιά, χτίζει σπίτι. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Όχι ένα απλό σπίτι, έτσι. Βίλα πολυτελούς κατασκευής με παλάτι, εκκλησία. Γήπεδο τένις και δύο πισίνες και φαίνεται πως θα χτίσει. Μιλάμε έτσι μια υπερπαραγωγή, λέει την Gaga. Να τη προτείνουμε και ένα κότερο όμως, να έχει να πηγαίνει. Παιδιά, και ξέρετε. Ξέρετε πόσο κοστίζει το σπίτι, λέει την Gaga. 10 εκατομμύρια λίρες ή και 20, έτσι. Έτσι λένε τα δημοσιεύματα. Μπορεί να είναι 10 εκατομμύρια μέχρι στιγμή, αλλά να μην έχει ολοκληρωθεί απλά. Και λένε ότι πέρσι είχε αγοράσει το οικόπεδο, αλλά φέτος πήρε την απόφαση να το χτίσει και να το κάνει έτσι. Εμείς θα χαρούμε πάντως να τόσο κεντρικό όσο είναι και η Lady Gaga. Θα χαρούμε να έχουμε την κεντρική Lady Gaga και να μην είναι εδώ στην εκπομπή. Και βέβαια γιατί όχι. Στο Night Vision. Τι λέτε, πάμε να χορέψουμε, σηκώνουμε. Πήγαμε για φόρτες, πάμε.